Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα είναι μια πραγματικά μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα. Σαν σήμερα ένας μεγάλος ηγέτης του ελληνικού κράτους είπε όχι. Θα ήταν καλό να λέγανε και οι δικοί μας οι σημερινοί ηγέτες όχι που και που. Όπως βλέπετε, σήμερα είμαστε και οι τρεις μαζί από το πρωί, μιας και ο χαρακτήρας, σας λέγαμε, της εκπομπής μας σήμερα θα είναι καθαρά επαιτειακός. Θα θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια, θα διαβάσουμε ποίηματα, θα δούμε αποσπάσματα που έχουν βάλει διάφοροι χρήστες στο YouTube από αφιερώματα για το 1940. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην πρώτη ανάρτηση σήμερα, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου, βλέπετε δίπλα μου την Νικολέτα Τσίκου, ακόμα πιο δίπλα την Κυριακή Τσανικίδη και είμαστε έτοιμες λοιπόν να αρχίσουμε λίγο να μπούμε τα θέματα, θα διαβάσουμε τα σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1822 στο Λίσκος των Ψαρών, αποτελούμενος από δύο πλοία και δύο πυρπολικά, επιτίθεται στον Τούρκικο στόλο στο λιμάνι της Τενέδου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατινάζει ένα δίκροτο που είναι η υποναυαρχίδα του στόλου τους. Το 1911 η Ιταλία καταλαμβάνει τα Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του Ιταλοτουρκικού πολέμου. Πάμε στο 1912, όπου η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλληνες, επίσημη είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στην πόλη, όπου του επιφυλάσσεται παλαϊκή υποδοχή. Το 1940 η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας στις 3 το πρωί, επιδίδεται στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο Μουσολίνη από τον πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι. Ακολουθεί το όχι των Ελλήνων, αυτό που άλλωστε γιορτάζουμε και σήμερα, και στις 5.30 ώρα το πρωί αρχίζει στην Πίνδο η Ιταλική επίθεση. Το 1940 επίσης ο πεζικάριος Βασίλειος Τσαβαλιάρης από τα Τρίκαλα είναι ο πρώτος νεκρός στρατιωτικός του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Πέφτει νεκρός από τα Ιταλικά πυρά μια ώρα πρωτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο Μουσολίνη. Το 1940 επίσης η Πάτρα βομβαρδίζεται από Ιταλικά αεροπλάνα με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 17 να τραυματιστούν. Η Ιταλική αεροπορία βομβαρδίζει ακόμα περιοχές του Πειραιά, του Σκαραμαγκά και του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Ενδεικτικά θα πούμε κάποιες γεννήσεις, κάποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1912 ο Ρίτσαρντ Ντόλ, ο Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. Το 1914 ο Γιώνας Σάλκ, Αμερικανο-Εβραίος βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Ενώ το 1940 γεννήθηκε η τραγουδίστρια που πριν λίγες εβδομάδες άφησε την τελευταία της πνοή και ο λόγος για την πόλη Πάνου. Ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο, το πραγματικό της όνομα ήταν Πολυτίμη Κόλιο Πάνου. Μια πραγματικά μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, ποιοι άφησαν τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1704 ο Τζον Λοκ, ο Άγγλος φιλόσοφος από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού. Το 1943 ο Κώστας Δημητριάδης, ο Έλληνας γλύπτης του έργου, το οποίο ο Δισκοβόλος βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και τέλος σαν σήμερα, την τελευταία του πνοή το 1957, άφησε ο Έρνεστ Γκρέφενμπεργκ, ο Γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτόν όταν τη μέρα μάλλον που ήταν η γέννησή του, δηλαδή στις 26/9, είναι ουσιαστικά γι' αυτόν τον μεγάλο επιστήμονα, η Πέρι και Γουίπλ. Ονόμασαν την περιοχή την Γκράφενμπεργκ Σποτ ή το G-Spot που είναι γνωστό σήμερα. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Για κάθε ενημέρωση που πρέπει να ξέρετε και πραγματικά τα θέματα που έχουμε είναι πραγματικά πολλά, αλλά θα τα συζητήσουμε από αύριο. Σήμερα όπως είπαμε η εκπομπή μας θα έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Θα διαβάσουμε μία φορά τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr, οπότε για σήμερα που εμείς θα κάνουμε επαιτειακή εκπομπή, εσείς θα διαβάσετε για όλες τις πληροφορίες που σας απασχολούν μέσα από το ζούγκλα.gr. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της ζούγκλα.gr είναι ο Μπεν, το βίντεο που αναπτέρωσε τις ελπίδες της οικογένειας. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο, το καρτέλ της κοκαίνης, η εγκέφαλη, ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας και ο Βίτο, όλα τα ονόματα.
και το τρίτο πρωτοσέλιδο, οι θερμοπύλες της παρακμής. Εικόνες ντροπής και εγκατάληψης στον αρχαιολογικό χώρο κατέγραψε ο φακός του ζούγκλα.gr. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ αυτό το έχει κάνει ο Σωτήρης Σκουλούδης μαζί με εικονολήπτη τον Παναγιώτη Σαγκούρη. Να πούμε μπράβο σε αυτά τα δύο παιδιά, πραγματικά κάνουν πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr. Έχουμε πει ζούγκλα.gr για κάθε πληροφορία, για κάθε θέμα που σας απασχολεί στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Να προσθέσουμε επίσης ότι σαν σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κινούμενων σχεδίων. Τα παιδάκια που θα κάτσουν σπίτι θα φαντάζομαι θα δουν αρκετά κινούμενα σχέδια σήμερα. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, θα διαβάσουμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα που υπήρχαν στην σημερινή ημέρα το 1940. Και ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της τότε εφημερίδας «Το Έθνος». Λοιπόν, έκτακτος έκδοσης. Η Γερμανία εκήρυξε τον πόλεμον κατά της Ελλάδος. Οι Έλληνες θα υπερασπίσουν το πάτριον έδαφος δια των όπλων. Ήρχησαν οι εχθροπραξίε, το δεύτερον όχι εναντίον των επιδρομέων. Και το δεύτερο πρωτοσέλιδο από τον ασύρματο «Τους γνωρίζομεν καλά, είναι οι δειλοί δολοφόνοι της Τίνου». Έλληνες εις τα όπλα, άρχισαν σήμερον οι εχθροπραξίε. Το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού επιτελείου, πρωινή συναγερμή εις τας Αθήνας. Ο βασιλεύης στας οδούς της πρωτευούσης, το έθνος σύσσωμον αντιμετωπίζει την θρασίδηλον πρόκληση των Ιταλών. Στην τότε καθημερινή βλέπουμε τίτλο «Η Ελλάδα βρίσκεται από χθες εις πόλεμον με την Ιταλία». Το έθνος σύσσωμον μνήμων των παραδόσεων του εις τα επάλξης. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Πρωία», η οποία βγήκε τη Δευτέρα στις 7 Απριλίου του 1941. Ο γερμανικός στρατός επετέθη εχθές εναντίον της Ελλάδος. Σε δυνάμεις μας γράφουν ήδη την μεγαλύτερη αποποίηση της ιστορίας μας. Αποκρούσε επιτυχώς τον εισβολέα. Οι Γερμανοί επετέθησαν συγχρόνως κατά την Νότιο-Σλαβεΐας. Είδαμε λοιπόν, πάμε και παρακάτω να δούμε τις άλλες εφημερίδες Κυριακή. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του Βασίλειου της Ελλάδος, όπου κηρύσσεται διατάγματα περί κηρύξεως γενικής επιστρατεύσεως. Και στην εφημερίδα Ακρόπολης, έκτακτος έκδοσης, η Ιταλία εκήρυξε τον πόλεμον κατά της Ελλάδος. Ο Ιταλός πρεσβευτής ανήγγειλε προς τον κύριο Μεταξάν ότι τα ιταλικά στρατεύματα θα επιτεθούν την έκτην πρωινή, υπεγράφει διάταγμα γενικής επιστρατεύσεως το Υπουργικών Συμβούλιων συνεδριάζει. Αναμένεται σήμερα συνάντηση τον κύριο Χίτλερ Μουσολίνι Λαβάλ στην περιοχή της Φλωρεντίας. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, είτε τα οποία βγήκαν σαν σήμερα, εκδόθηκαν σαν σήμερα, την 28η ημέρα του Οκτωβρίου, είτε ήταν κάποια, όπως διαβάσαμε αυτό το δικό σου, τις 7 Απριλίου του 1941, δηλαδή ένα χρόνο μετά. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε, θα ξεπλέξουμε λίγο το κουβάρι, θα δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, για ίσως κάποιους δεν γνωρίζουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ούτε εμείς είμαστε ακριβώς στη θέση να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από την άποψη ότι έχουμε ακούσει ιστορίες, έχουμε διαβάσει και στο σχολείο τόσα χρόνια. Κάποιοι που οι παππούδες μας έχουν πολεμήσει στον πόλεμο του 40, έχουμε ακούσει και από αυτούς ιστορίες. Θα ξεκινήσουμε όμως, Νικόλετα, με ένα βίντεο. Με ένα βίντεο λοιπόν, την μικρή Μαρία, η οποία λέει ένα πείμα μπροστά στην κάμερα που την τραβάει ίσως ο μπαμπάς της ή η μαμά της και κάνει και στην τελική και την αποφώνησή της, την υπόκλησή της. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε.
Είδαμε λοιπόν και την μικρή Μαρία να λέει το δικό της το ποίημα. Πραγματικά με πολύ χαρά το λέει. Όλα αυτά τα παιδάκια γενικώς αυτά τα ποίηματα τα λένε με περίσσια χαρά. Κορίτσια, κουραζόσασταν. Βασικά ήταν δύσκολο για σας να μάθετε τα παιδικά σας ποίηματα. Όχι, εμένα ήταν η καλύτερη μου. Και εμένα τα μάθαινα πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πάλι δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν έλεγες ποίηματα. Έλεγα, πώς δεν έλεγα. Εμένα με βάζα συνέχεια στη χοροδία και έλεγα τα τραγούδια. Ναι, και εμένα με είχαν βάλει κάποια στιγμή, θυμάμαι στο γυμνάσιο, να τραγουδήσω μπροστά σε όλο το σχολείο τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Και αν σκεφτείτε ότι μετά από μια βέμπο που το τραγούδισα, θα τραγουδήσω εγώ, δεν ήταν το πιο πετυχημένο. Θυμάμαι πάντως ότι τρέμαν τα πόδια μου πάρα πολύ και ήμουν έτοιμη να κλάψω. Αλλά δεν έκλαψα, το τραγούδισα μέχρι το τέλος. Θα τα ακούσουμε βέβαια από τη Σοφία Μπέμπο, όχι από την, Βέμπο, όχι από την Έλενα Θεοδόρου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τι είναι η επέτειος του όχι ουσιαστικά? Η επέτειος του όχι μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Έλληνα δικτάτορα που έφερε τον τίτλο του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλεται από τη Αλβανία σύνορα στην Ελλάδα. Η συνάντηση του Χίτλερ Μουσολίνη στην Φλωρεντία τοπική ώρα στις 11. «Φίρερ, προλαμβάνουμε» ήταν τα πρώτα λόγια του Μουσολίνη. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκησε από τις 28 Οκτωβρίου του 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημη έναρξη του πολέμου θεωρείται η επίδοση του τελεσιγράφου, ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941 με την επέμβαση των Γερμανών συνεχίστηκε ως Ελληνοϊταλικογερμανικός πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός ήταν το αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνη που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιταλία. Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνη, έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του άξονα ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγεί στην Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική, όπως τη Σομαλιλάνδη το καλοκαίρι του 1940. Αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα, ο Μουσολίνη επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από τη στιγμή που η Ρωμανία είχε δεχτεί τη γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά στην οικία του Δεύτερου στην Κηφισιά, τελεσίγραφο με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του τότε Πρωθυπουργού, δηλαδή είναι το περίφημο όχι, οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολή στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ανεξάρτητα των όσων έχουν γραφεί κατά καιρούς σε διάφορα έντυπα, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν ευνίδιος. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν ήδη από ημέρα σε ημέρα. Η δε ημερομηνία αυτή της επίδοσης θεωρούνταν η πλέον πιθανή δεδομένου ότι αποτελούσε εθνική επέτειο του φασισμού στην Ιταλία από το 1925. Αλλά και από ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών που είχε αναπτυχθεί τότε σε συνδυασμό με διάφορα γεγονότα όπως αναφέρονται παρακάτω. Οδηγούσαν με απόλυτη ακρίβεια την επερχόμενη πολεμική σύγκρουση κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε τουλάχιστον έτοιμη να την αντιμετωπίσει. Ας ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα που έχουμε βρει στο YouTube. Αν πατήσετε στο YouTube 28 Οκτωβρίου, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά. Ας ακούσουμε ενδεικτικά μερικά. Πάμε. Ένα όχι το μεχρό, όπως έκανε και πάντα πρωτοφόρο σε Ελλάδα και το τελικό σαρά και το πήρε με δανειά. Την πατήσα το λουλούδι και το κάνανε με βρίσκει εγκαιτήριο ταγούν. Την κοφτά φυλά της πύρη, σαν παιδιά έχουν ρεύει και του λείπουνε τα όπλα οι φυγή τους παιδιά. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες,
Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Weil wir ringen und weil wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzagen. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag blühen heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον Ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου σχεδόν το 1 τέταρτο του εδάφους Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η αντεπίθεση των Ιταλών το Μάρτιο του 1941 απέτυχε με κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις στην περιοχή της Χιμάρας. Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτή νέα αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία για να μην περικυκλωθεί από τους προελάβνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς τρεις μέρες αργότερα, οι οποίες περαίωσαν τυπικά τον Έλληνο-Ιταλικο-Γερμανικό πόλεμο. Η απόκρουση της Ιταλικής εισβολής αποτέλεσε την πρώτη νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του άξονα στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη σκλαβωμένη Ευρώπη.
Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμάχους, τους Ιταλούς, που έκαναν τον πόλεμο με την Ελλάδα. Η καθυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο του 1941 ανέπλεξε τις γερμανικές δυνάμεις στις σκληρές συνθήκες του Ρώσικου χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους στην διάρκεια της μάχης της Μόσχας. Πάντως, τα πιο γνωστά τραγούδια που έχουμε ακούσει τα ερμηνεύει η Σοφία Βέμπο. Λοιπόν, Κυριακή, η Σοφία Βέμπο ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν μια κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός, της οποίας βέβαια η καλλιτεχνική πορεία επεκτείνεται από το Μεσοπόλεμο έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και τη δεκαετία του 50. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα τραγουδίστρια της νίκης εξαιτίας των εθνικών τραγουδιών που ερμήνευσε κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Και βέβαια η έκρηξη της καριέρας ήρθε με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Τότε όλες οι επιθεωρήσεις προσαρμόζουν το θέμα τους στην πολεμική επικαιρότητα και τα τραγούδια επανεγγράφονται στους πατριωτικούς, με πατριωτικούς στίχους. Η Βέμπο τραγουδά σατυρικά αλλά και πολεμικά τραγούδια και η φωνή της γίνεται η εθνική φωνή που εμψυχώνει τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Την ίδια εποχή, σε μια συμβολική πράξη, προσφέρει στο ελληνικό ναυτικό 2.000 χρυσές λίρες με την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα, φυγαδεύεται μεταμφιεσμένη σε καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζει να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι της Σοφίας Βέμπο. Θα ακούσουμε ποιο, το Βάζω Ντούτσα του Στολίτου. Πάμε στο Βάζω Ντούτσα του Στολίτου, λοιπόν. Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Κοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Ασιανό, θα τρελαθώ Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το τζολιά, κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ Τσιανό και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέων με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και τα βρει καημένοι βρε τι τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ κράτσι, να μη σε δω κράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Με
μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ Τσιάνο, θα σκοτωθώ Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συγχωρά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Βάζιο Ντούτσο τη στολή του. Και στη συνέχεια τη εκπομπή θα ακούσουμε και άλλα διάσημα τραγούδια από την εποχή εκείνη. Θα διαβάσουμε τώρα λοιπόν το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό που έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν, προς τον ελληνικό λαό, η στιγμή επέστη που θα αγωνιστόμεν διά την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Μολονότι επιδείξαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσιν προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα, η σημά στο δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησεν σήμερον την τρίτην πρωινήν ώραν την παράδοση τμήματων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ως προς κατάληψην αυτών η κίνηση των στρατευμάτων της. Θα ήρχιζε την έκτην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν πρέσβην ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθεαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξην πολέμων της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Έλληνες, τώρα θα αποδείξουμε εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποία μας εξισφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον, αγωνιστείτε για την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νην υπερπάντων ο αγών, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς. Θα ακούσουμε τώρα και το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά, όπως ακούστηκε ακριβώς τότε. Το πρωινό της 28ης Οκτώβρη ξύπνησε ο ελληνικός λαός από τις σιρήνες που ηχούσαν δαιμονισμένες. Όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Από στόμα σε στόμα διαδόθηκε η είδηση. Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. Και πρωί-πρωί ακούστηκε η φωνή του Πρωθυπουργού από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Ακούσαμε λοιπόν και το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά και όπως είπαμε θα θυμηθούμε λίγο τα χρόνια που πηγαίναμε και σχολείο, που πηγαίναμε σχολείο και διαβάζαμε ποίηματα. Έχουμε βρει εδώ πέρα κάποια γνωστά ποίηματα που είτε τα έχετε ακούσει από τα παιδάκια σας, είτε τα έχετε, μπορεί να τα έχετε απαγγείλει και εσείς ίδιοι στο σχολείο όταν ήσασταν νέοι, ή τα γνωρίζετε επειδή σας αρέσει η ποίηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ποίημα, το οποίο είναι... Βροντούν τις σπίνδι οι κορφές και αντιλαλούν τα καταράχια. Πλαγιές βροντούν, σπηλιές και βράχια. Κι ως τα άστρα φτάνουν οι φωτιές και των Ελλήνων τα παιδιά σαν να αιτή ορμούν στη μάχη. Κάθε κορφή και αετοράχη φωτίζει τώρα η λευτεριά. Κι αστράφτει λόχη και αντυχή, μια τρομερή η αχία αέρα. Σαν τούτη τη μεγάλη μέρα, αλλά δεν γνώρισε η ψυχή. Τιμή σε αυτούς που βροντερά είπανε το όχι κάποια μέρα. Τιμή σε εκείνους που αέρα με στήθη φώναζαν γερά. Πάμε όμως να δούμε, Έλληνα, και ένα απόσπασμα, άλλο ένα απόσπασμα από την 28η Οκτωβρίου του 1940 και επιστρέφουμε. Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί.
Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάδα από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται σε εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους κυλίδι ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη κάθε πόνο της ας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Με το χαμογενό στα χείλη πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν Ιταλοί φρεσίλοι γιατί η καρδιά του δεν βαστά. Κανείς δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χαγί. Δεν έχει δυο λουμπέτσα κι όταν θα μπούμε μέσα ακόμη και στην όμη γαλανόβλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική.
κάτω από τη τέντα δεν κάνουν βήμα προς τ' άνδρο και γράφουν τα ανακοινοθέντα και ο κακός μας ο καιρό. Λοιπόν, θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής πολλά τέτοιου είδους αποσπάσματα από το YouTube. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι μια σημαντική ημέρα για το ελληνικό έθνος. Σιγά σιγά θα περάσουμε και στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Να πούμε πως με τη γαλλική φράση «Alors c'est la guerre» που σημαίνει «Έτσι είναι ο πόλεμος», ο Μεταξάς απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο και απέθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Το ακούσαμε το διάγγελμα που ουσιαστικά απέθυνε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ας πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας. Μικρή μου ζωή, πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Κατάνε λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ.
κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Στις 11 σήμερα το πρωί ξεκινάει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου υπό την παρουσία 2.000 αστυνομικών, οι οποίοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να εμποδίσουν τυχόν επεισόδια. Εν τω μεταξύ, την πρόθεσή του να μην παραστεί στη μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος. Η απουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης θεωρείται ως μια ένδειξη έντονης αποδοκιμασίας για τις περιβόητες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζι Κώστα, ο οποίος παρά την υπόδειξη του κυβερνητικού εκπροσώπου που χαρακτήρισε γκάφα της θέσης του, δεν προέβη σε διορθωτική δήλωση που να ικανοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί τα εκτακτά μέτρα για την διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας. Παρόμοια μέτρα θα ληφθούν τις επόμενες ώρες και σε όλους τους δήμους της Αττικής, όπου θα παρελάσουν μαθητές και μαθήτριες. Μία ακόμη εκτεταμένη έρευνα πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο μετά από μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη ενός νεαρού που μοιάζει με τον Μπεν Νίνταμ, ο οποίος χάθηκε στην ΚΟ στις 24 Ιουλίου του 1991. Ο εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν μήνυμα από την Ιντερπόλ Ελλάδας, με το οποίο ζητεί να εξεταστούν πληροφορίες ότι ο Μπεν Νίνταμ, που εξαφανίστηκε πριν από 22 χρόνια στην ΚΟ, είναι πιθανό να βρίσκεται στην Κύπρο και να ζει με οικογένεια Ρωμά. Την ίδια ώρα η οικογένεια του Μπεν επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί από την αστυνομία για την ύπαρξη βίντεο γυρισμένου στην Κύπρο που απεικονίζει έναν νεαρό ο οποίος φέρεται να μοιάζει πολύ με τα τεχνικά επεξεργασμένη φωτογραφία του 24χρονου σήμερα Βρετανού. Δεν πρόκειται να θυγούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπως ισχύουν σήμερα ούτε για τις γυναίκες που δικαιούνται πρόωρη σύνταξη λόγω ανήλικων τέκνων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Ο κ. Βρούτσης δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να περικοπούν οι συντάξεις στα ευγενή ασφαλιστικά ταμεία παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση του μη μισθολογικού κόστους στα επίπεδα του ΙΚΑ. Η εξίσωση είναι δύσκολη, θα εξαντλήσω τις προσπάθειες να μην θυγούν οι συνταξιούχοι αυτής της εβδομάδας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης. Μια γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά της βρέθηκαν νεκροί από μαχαιριές στο σπίτι του στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία δήλωσε ότι ένας άνδρας που βρέθηκε κοντά στο σπίτι που διέμεναν τα θύματα συνελήφθη. Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι όπου βρήκε τα θύματα να φέρουν πολλαπλές μαχαιριές. Τρία από τα παιδιά ήταν ήδη νεκρά όταν έφτασε η αστυνομία, ενώ η μητέρα και ένα πεντάχρονο αγόρι μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η μητέρα ήταν η 37χρονη Τσιάο Τζεν Λι και τα παιδιά της οι Βίλιαμ, Κέβιν, Έιμι και Λίντα Τσουό, ηλικίας από 1 έως 9 ετών. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη σχέση του άνδρα που συνελήφθη με τα θύματα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις και σημαντική εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς, καλημέρα σας. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών.
η πλατφόρμα γενικών αγγελιών, το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com και φυσικά στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Πρέπει όμως, Έλληνα, να σταματήσω να λέω και στο Facebook, γιατί πρέπει να λέω και στο Twitter. Καθώς βρισκόμαστε και στο Twitter, μπορείτε να μας κάνετε ad με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Σήμερα, όπως είπαμε, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου του 1940. Θα δούμε βίντεο, θα διαβάσουμε ποίηματα και πάμε αμέσως τώρα να διαβάσουμε Κυριακή ένα ποίημα ακόμα για την επέτειο αυτή. Γυναίκες υπηρώτησες μέσα στα χιόνια πάνε και οβίδες κουβαλάνε. Θεέ μου, τι τις πότισες και δεν ακόμα χάνε. Γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ, γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Γιαννιώτησες, σουλιώτησες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ, γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Γυναίκες από τα σύνορα, κόρες γριές κεράδες, φωτιά με τους βοριάδες, εσείς θα είστε σίγουρα της λευτεριάς μανάδες. Ακούμε τα ποίηματα αυτά που έχουν γραφτεί, που τιμούν τις γυναίκες, τιμούν τις μανάδες, τιμούν τους στρατιώτες που πολέμησαν στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Να πάμε να δούμε ένα ακόμα απόσπασμα, ένα ακόμα βίντεο από το YouTube όπως έχουμε βρει. Μπορείτε και εσείς να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο, αν πατήσετε 28 Οκτωβρίου. Θα βρείτε πραγματικά πάρα πολλά, θα βρείτε τραγούδια, θα ακούσετε ποίηματα, τα βλέπετε και μέσα από εμάς. Όπως είπαμε, παρακολουθείτε ζωντανά την Πρώτη Ανάρτηση. Είμαστε και εδώ σήμερα να είμαστε παρέα την ημέρα αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα αποσπασματάκι και επιστρέφουμε. Σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί.
Το απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφου. Βάζε ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Άρματα αν σου λείπουν και κανόνια, σου περσεύει πίστη και καρδιά. 3.000 ένδοξα όλα χρόνια, τη χρυσή σου αγιάζουν λευτεριά. Κι είναι κάθε χρόνος, κάθε αιώνας, ένα στέφος άειλο, ένα στρατός. Άνισος στα σίδερα ο αγώνας, άνισος και στα όπλα του φωτός. Με τα στραφτερό σου οπλή σου δίκιο, χτύπησε τη βία θαρετή. Κάλιο να έχει θάνατο αντρίκιο, παρά να ζεις δίχως αρετή. Μα γλυκιά μου Ελλάδα δεν πεθαίνεις, όπως δεν επέθανες ποτέ. Ζεις αιώνια κι όλους ανασταίνεις, όταν ξαναλες μολόν λαβέ. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις πέρες σαν χαλάζι από το ζελιά. Όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, τα τρελατώ, Τσιάνο, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Με το χαμογενό στα χείλη πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν οι Ιταλοί φρεσκοί γιατί η καρδιά του δεν βαστά. Ζήτω, ζήτω του 40, η γενιά η τιμημένη, που στην νήμη της πατρίδας αλυσμόνητη θα μένει. Στον Τζολιά και στον Φαντάρο, η 28η ανήκει, γιατί αυτοί μας εχάρισαν με το αίμα τους τη νίκη. Λοιπόν, συνέχεια. Οι γερμανικές μεραρχίες εφορμούν κατά της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Οι δυνάμεις του 400ου σώματος στρατού εισβάλλουν στη νότια Ιουγκοσλαβία με κατεύθυνση τα Σκόπια. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις του 18ου ορεινού σώματος στρατού επιχειρούν να διασπάσουν τη γραμμή μεταξά στην κοιλάδα του Στριμώνα, ενώ η δεύτερη θωρακισμένη μεραρχία του κινείται προς τα δυτικά της οχυρωμένης τοποθεσίας ανάμεσα στις κοιλάδες των ποταμών Στρούμνιτσα και Αξίου. Ανατολικότερα, οι δυνάμεις του 300ου σώματος στρατού εισβάλλουν με κατευθύνσεις στην Ξάνθη και την Κομωτινή. Η μάχη των οχυρών έχει ανάψει. Η Μακεδονία και η Θράκη, πρόμαχοι της ελληνικής γης, ορθώνονται και αντιστέκονται. Ο ελληνικός λαός πληροφορείται τη νέα πρόκληση. Από τις 5:15, ο εν Βουλγαρία γερμανικός στρατός προσέβαλε όλος απρόπτως τα ημέτερα στρατεύματα επί της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Τα στρατεύματά μας
αμήνονται του πατρίου εδάφους. Η γερμανική επίθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όταν ο γερμανός πρεσβευτής Φον Έρμπαχ επισκέπτεται τον Έλληνα πρωθυπουργό και του επιδίδει διακίνηση. Το κείμενο μακρύ αναμασά όλες τις αιτιάσεις που μπόρεσαν να συναρμολογήσουν οι θειασότητες της βίας για να δικαιολογήσουν το χτύπημα του μαχόμενου λαού. Την ίδια ώρα, τα γερμανικά ραδιόφωνα προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ναζιστική βιαοπραγία. Οι ελληνικές γραμμές χειροκοπούνταν ελέγχτα. Στη Μεθόρη, η κύρια προσπάθεια των εισβολέων εκδηλώνεται κατά του Μπέλες και του Αχυρουρούπα. Η συνδυασμένη δράση των ναζιστικών δυνάμεων δημιουργεί πανδαιμόνια. Οι μονάδες της προκάλυψης αγωνίζονται απεγνωσμένα, μα η υπεροπλία των Γερμανών δεν αφήνει περιθώρια αντίστασης. Οι εισβολείς προωθούνται γρήγορα. Διασπούν την ελληνική άμυνα. Καταλαμβάνουν τα πρώτα ελληνικά χωριά και αργά το απόγευμα ξεχύνονται στην κοιλάδα της Ροδόπολης. Με την ίδια ένταση και σφοδρότητα, οι Γερμανοί επιτίθενται και κατά της υπόλοιπης οχυρομαδικής γραμμής. Όμως παρά την ισχυρή πίεση, οι εισβολείς δεν μπορούν να εκπορθήσουν τα οχυρά. Συναντούν αναπάντεχη αντίσταση και καθυλώνονται με σοβαρές απώλειες. Τις πρώτες βραδινές ώρες, η ναζιστική θύελλα ξεσπάει στον Πειραιά. Η Luftwaffe, χωρίς διάκριση, βομβαρδίζει το λιμάνι και τη γύρω περιοχή. Πάντα και όπου σ' αντικρίζω, με λαχτάρα σταματώ και περήφανα δακρύζω, ταπεινά σε χαιρετώ. Δόξα θάνατη στολίζει κάθε θεία σου πτυχή και μαζί σου φτερυγίζει της πατρίδας η ψυχή. Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει τα γερά και τα αλαφρό, μοιάζει σκήμα που σαλεύει με χιονόλευκο αφρό. Και ο σταυρός που λαμπυρίζει στην ψηλή σου κορυφή είναι ο φάρος που φωτίζει μια ελπίδα μας κρυφή. Σε θωρώ και σ' αναθαρεύω και τα χέρια μου χτυπώ, σαν Αγία σε λατρεύω, σαν μητέρα σ' αγαπώ. Και απ' τα στήθη μου ανεβαίνει μια χαρούμενη φωνή, να σε πάντα δοξασμένη, ω σημαία γαλανή. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξαρτάται. Σήμερα η πατρίδα μας έχει γιορτή και πάλι. Γιορτάζει η περήφανη, μια νίκη της μεγάλη. Σαν σήμερα οι Έλληνες απάντησαν το όχι και νίκησαν τους Ιταλούς με το όπλο και τη λόγχη. Σαν σήμερα οι Έλληνες τους Ιταλούς νικήσαν και την ελευθερία τους με αίμα εκερδίσαν. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει την Ελλάδα του μεταξά να προσπαθεί να μείνει ουδέτερη, αν και διατηρεί ισχυρούς... Ας τραγουδήσουμε παρέα τραγούδια για τη Λευτεριά και ας υμνήσουμε και πάλι την δόξα την Παλκαριά. Τιμή και δόξα στην Ελλάδα που βροντοφώναξε το όχι. Τιμή και δόξα στους φαντάρους που με το όπλο, της, με το όπλο και την λόχη πολέμησαν μέσα στα χιόνια. Με μια ψυχή, με μια καρδιά. Και έδειξαν ότι δεν νικάνε τα όπλα, αλλά η καρδιά.
Η άμυνα είχε προετοιμαστεί προσεκτικά και είχε γίνει μυστική μερική επιστράτευση. Οι Ιταλοί εκπλήσονται από την ελληνική αντίσταση και υποχωρούν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Η ελληνική νίκη ήταν η πρώτη νίκη των συμμάχων απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Στην ιστορία των λαών σύμβολο θα είναι πάντα οι Έλληνες, το όχι τους και ο Οκτώβρης του 40, τα ειδόνια από την Ανατολή και τα πουλιά από τη Δύση. Σ' όλο τον κόσμο τραγουδούν και οι ουρανοί αντιλαλούν. Πως πάλι η Ελλάδα μια φορά το δρόμο για τη λευτεριά, το δρόμο για τη λευτεριά στον άνθρωπο θα δείξει. Στις Αλβανίες στα βουνά και απάνω στα σπροχιόνι, της νιώτης και της λεβεντιάς, το άνθος με το αίμα της καρδιάς. Γράφει πως πάντα εδώ θα ζει, του Λεωνίδα η ψυχή, του Λεωνίδα η ψυχή και του Κολοκοτρώνη. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ακούσαμε κι άλλο ένα απόσπασμα. Πάμε να διαβάσουμε άλλο ένα ποίημα. Στα βουνά της Αλβανίας, της Ελλάδας τα παιδιά πολεμούνε τον εχθρό μας, όλα τους με μια καρδιά. Πολεμούνε σαν λιοντάρια, μπρος στην πρώτη τη γραμμή. Απ' το χώμα μας μην πάρει ο εχθρός μια σπιθαμή. Κάνουν τείχο στα κορμιά τους, μην περάσει η σκλαβιά και προσφέρουν τη ζωή τους για τιμή και ελευθεριά. Δεν φοβούνται ούτε βόλια, ούτε χιόνι και βοριά. Και την πείνα τους ξεχνούνε πάντα για τη λευτεριά. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφου. Θα διαβάσουμε ένα ποίημα τώρα του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο είναι το πολύ γνωστό του ποίημα «Ηρωμοιοσύνη», η οποία γράφτηκε το 1945 με 47 και τυπώθηκε πρώτη φορά το 1954 μέσα στην ευρύτερη συλλογή Αγρύπνια που περιέχει το έργο του Πίτη από το 41 έως και το 53. Είναι μια μεγάλη ποιητική σύνθεση χωρισμένη σε 7 μέρη ενότητες. Στη σύνθεση αυτή ο ποιητής, συνδέοντας με τρόπο προσωπικό διάφορα στοιχεία της ιστορικής παράδοσης και ποικίλους εκφραστικούς τρόπους, μας δίνει ανάγλυφη τη μορφή της Ελλάδας και των ανθρώπων της στον αδιάκοπο αγώνα τους για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά. Ο Γιάννης Ρίτσος συνθέτει το ποίημα αυτό αμέσως μετά την τραγική εμπειρία της γερμανικής κατοχής και επιχειρεί να αποδώσει τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού. Ο ασίγαστος πόθος των Ελλήνων για ελευθερία, η συνεχής μόχθη του ελληνικού λαού, ο πόνος που έχει γίνει πια ένα με την ψυχή τους, αλλά και ο ακατάλυτος δεσμός τους με τον τόπο που κατοικούν αδιάκοπα για χιλιάδες χρόνια, είναι μερικές από τις θεματικές ενότητες του ποίηματος. Πώς ευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο.
Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσπιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μέσα στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο, τα σκονισμένα σκήνα. Το μουλάρι και ο βράχος λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε, χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά, ουρανό πάνω από την πίκρα τους. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια, με μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνιά, το λιόγερμα. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι. Το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους. Το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά βαθιά στα μάτια τους, σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με ταμπούρλα. Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα. Έφαγε η κάψα τα χωράφια τους και η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους. Ο αγέρας έριξε τις πόρτες του και λίγες πασχαλιές της πλατείας από τις τρύπες του πονηφοριού που μπαινοβγαίνει ο θάνατος. Η γλώσσα τους είναι στυφή, σαν το κυπαρισόμυλο. Πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους. Η βροχή χτυπάει τα κόκαλά τους. Πάνω στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη νύχτα, βυγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο που βούλιαξε το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού. Το ψωμί σώθηκε. Τα βόλια σώθηκαν. Γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα. Όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Πάνω στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους. Μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη. Και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν από τα χέρια τους για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα. Λέει ο Μουσολίνη στις 8 εκατομμύρια ιταλικές νότες. Όχι, απαντά ο Ιωάννης Μεταξάς και μαζί του ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Ο βασιλεύς Γεώργιος υπογράφει το διάταγμα της επιστρατεύσεως. Γνωρίζει καλά ότι η χώρα διεξάγει τον υπερόλον αγώνα, όπως το γνωρίζουν και οι επίστρατοι που προσέρχονται παραλυρώντας από ενθουσιασμό στους στρατώνες για να ντυθούν και να φύγουν κατευθείαν για το μέτωπο. Το ελληνικό κανόνι βροντά, θυμίζοντας μάχες παλιές και νίκες και δόξες δοπές. Ύστερα από την επική αντίσταση του Δαβάκη στις όχθες του Καλαμά και στο Καλπάκι, ο ελληνικός στρατός περνά από τις θέσεις αμήνης στην επίθεση. Τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει τον Έλληνα στρατιώτη όταν ορμά με τη λόγχη να υπερασπίσει τους βωμούς, τις εστίες, τους τάφους των προγόνων του, συνεχίζοντας ιστορία λαμπρή 3.000 ετών. Πετώντας από ράχη σε ράχη, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Κοριτσά. Και ο πληθυσμός της τους δέχεται με την νοσταλγία που την έτρεψαν χρόνια και χρόνια σκλαβιάς και κατερικής προσμονής. Ο εχθρός που ήθελε να κάνει ένα... Κάθε που βραδιάζει με το θυμάρι τσουλουφλισμένο στον κόρφο της πέτρας είναι μια σταγόνα νερό που σκάβει από παλιά τη σιωπή ως τον νεδούλη. Είναι μια καμπάνα κρεμασμένη στον γεροπλάτανο που φωνάζει τα χρόνια. Σπίθες λαγοκοιμούνται στη χόβολη της ερημιάς και οι στέγες συλλογιούνται το μαλαματένιο χνούδι στο πάνω χείλι του αλωνάρι. Κίτρινο χνούδι σαν τη φούντα του καλαμποκιού καπνισμένο από τον καημό της Δύσης. Η Παναγιά πλαγιάζει στις μυρτιές με τη φαρδιά της φούστα, λεκιασμένη από τα σταφύλια. Στον δρόμο κλαίει ένα παιδί και το αποκρίνεται από τον κάμπο, η προβατίνα που έχει χάσει τα παιδιά της. Ίσκιο στη βρύση. Παγωμένο το βαρέλι, η κόρη του πεταλωτή με μουσκεμένα πόδια. Απάνω στο τραπέζι το ψωμί και η ελιά. Μέσα στην κλιματαριά ο λιχνός του αποσπερίτη. Και από εκεί ψηλά, γυρίζοντας τη σούβλα του, ευωδάει ο γαλαξίας, καμένο ξύγκι, σκόρδο και πιπέρι.
ατιμπρισίμη αστέρια ακόμα θα χρειαστεί για να κεντήσουν οι πευκοβελόνες στην καψαλισμένη μάντρα του καλοκαιριού και αυτό θα περάσει. Πόσο θα στύψει ακόμα και η μάνα της καρδιά της πάνω από τα 7 σφαγμένα παλικάρια της, ώσπου να βρει το φως τον δρόμο του και στην ανηφόρα της ψυχής. Η αεροπορία ρίχνει και αυτή το βάρος της στον αγώνα και όλα προειδοποιούνται ότι θα έχουν τέλος λαμπρό. Όταν εις βοήθεια των φασιστών προστρέφουν του Χίτλερ οι Ναζί. Οι Έλληνες με το ίδιο αδάμαστο θάρρος πολεμούν τώρα στα μακεδονικά οχυρά δύο αυτοκρατορίες. Όταν τελειώσει στο ελληνικό έδαφος ο πόλεμος, με μια υποχώρηση έντιμη όσο και ένδοξη, το πνεύμα της νίκης θα μεταφερθεί από τον βασιλέα και την κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, όπου στρατός και ναυτικό και αεροπορία της Ελλάδος θα συνεχίσουν τον αγώνα και θα διακηρύξουν την πίστη τους σε αυτόν σε κάθε μάχη. Έτσι γράφτηκε η νίκη μιας περίοδου που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940 και προσετέθηκε αυτή στις σελίδες που γράφουν για τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, τις Πλατεές, τη Γραβιά, το Σούλι, τα Δερβενάκια, το Μπιζάνι, τις Σέρες. Τούτο το κόκαλο που βγαίνει από τις γης μετράει οριά-οριά της γης και τις κόρδες του λαγού του και το λαγού του αποσπερίς με το βιολίο στο χάραμα. Καημό-καημό το λένε στα διοσμαρίνια και στους πεύκους. Και τυντινίζουν στα καράβια τα σκοινιά σαν κόρδες. Και ο ναύτης πίνει πικροθάλασσα στην κούπα του Οδυσσέα. Α, ποιος θα φράξει ποτέ στην πασιά και ποιο σπαθί θα κόψει το κουράγιο. Και ποιο κλειδί θα σου κλειδώσει την καρδιά που με τα δυο θυρόφυλλα της διάπλατα. Κοιτάει του Θεού τα στροπτέρυχα περιβόλια. Ώρα μεγάλη σαν τα Σαββατόβραδα του Μάη, στη ναυτική ταβέρνα, νύχτα μεγάλη σαν τα ψής του γανοντζή τον τοίχο. Μεγάλο το τραγούδι σαν ψωμί, στου σφουγγαρά το δείπνο. Και να που προβολάει τα τρόχαλα το κριτικό φεγγάρι, γκάπ γκάπ, με 20 αράδες προκαδούρα στα στιβάλια του. Και νάτι αυτοί που ανεβοκατεβαίνουνε τη σκάλα του αναπλιού, γεμίζοντας την πίπα τους χοντροκομμένα φύλλα από σκοτάδι, με το μουστάκι του θυμάρι ρουμελιώτικο, πασπαλισμένο αστέρι και με το δόντι τους πευκόριζα του στου Αιγαίου το βράχο και το αλάτι. Κοροϊδό Μουσολίνη, κανείς δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χαγί. Δεν έχει δυο λουμπέτσα κι όταν θα μπούμε μέσα ακόμη και στη μόνη γαλανόβλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Μπήκαν στα σίδερα και στη φωτιά, κουβέντιασαν με τα λιθάρια, κεράσαν νερακί το θάνατο στο κάφκαλο του παππούλη τους. Στα λόνια τα ίδια ντάμωσαν το διγενή και στρώθηκαν στο δείπνο. Κόβοντας τον καημό, στα δυο έτσι που κόβανε στο γόνατο το κρυθαρένιο του σκαρβέλι. Έλα κυρά με τα αρμυρά ματόκλαδα, με φλογοκαπνισμένο χέρι, από την έγνοια του φτωχού και από τα πολλά τα χρόνια, η αγάπη σε περιμένει μες στα σκήνια. Μέσα στη σπηλιά του γλάρου σου κρεμάει το μαύρο κόνισμά σου και ο πικραμένος αχινιός σου αρπάζεται τον ήχη του ποδιού σου. Μέσα στην μαύρη ρόγα των μπελιού κοχλιάζει ο μούστος κατακόκκινος, κοχλιάζει το ροδάμι στον καμένο πρίνο. Στο χώμα η ρίζα του νεκρού ζητάει νερό για να την άξει έλατη. Και η μάνα κάτω από τη ρητίδα της κρατάει γερά μαχαίρι. Έλα κυρά που τα χρυσά κλωσά αυγά του κεραυνού, ποτέ μια μέρα θαλασσιά θα βγάλεις το τσεμπέρι και θα πάρεις πάλι τάρματα να σε χτυπήσει κατά κούταλο μαγιάτικο χαλάζι.
Να σπάσει ρόιδι ο ήλιος στην αλατζαδένια σου ποδιά, να τον μοιράσεις μόνη σου σπυρί σπυρί στα 12 ορφανά σου, να λάμψει ολόγυρα ο γυαλός ως λάμπει η κόψη του σπαθιού και του Απριλιού το χιόνι, και να βγει στα χαλίκια ο κάβουρος για να λιαστεί και να σταυρώσει τις δαγκάνες του. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιάς μην γλάψει κάθε πόνο της ας πάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά. Η όμορφη και παράξενη πατρίδα του Οδυσσέα Ηλίτη. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ωσαν αυτή που μούλαχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά. Στείνει στη γη καράβι, κήπο στα νερά. Κλαίει, φιλεί το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ωσαν για αυτή που μούλαχε δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα, την επαρατά. Κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς. Ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τύρανους. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ωσαν αυτή που μούλαχε δεν είδα. Πως η πίκρα και η τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες. Όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτισες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Θλιβερά χτυπάει η καμπάνα, την Ελλάδα μας καλεί, τον εχθρό μας να αποτινάξει, απ' το χάρτη μη χαθεί. Μέσα στον μαχών τη δίνει η περήφανα ορμάν, παλικάρια της Ελλάδος, μια ηρωική γενιά. Ήρθε πόλεμος και πείνα, μα η Ελλάδα τα ψηφά, να'ρθετε στεφανωμένη, μες της δόξας τα κλαδιά. Βλέμμα θεϊκό προστάζει, απλωμένη νίκη τα φτερά, γενναιότητα ανδρεία, λιονταριού παλικαριά. Με αυταπάρνηση και ζήλο, μες στη μάχη παν μπροστά, την πατρίδα να φυλάξουν τη νέα μας γενιά. Το έπος 40, ηρώων έπος, θα θυμούνται τα παιδιά, θα χαθούν σεβασμό και δέος η περήφανη καρδιά. Εύχομαι να μην ξεχάσουν την παλιά αυτή γενιά και πιστά να διαφυλάξουν των Ελλήνων τα ιερά. Απόσπασμα, αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, του Τάσου Λιβαδίτη.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χίλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο, να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς την βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι. Για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ. Να κοιτάς εν άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένο πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου. Να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά. Και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου. Για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίσεις τον δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' τ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μία λέξη, ειρήνη. Ξανάγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 του φέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά στο ολόκληρο μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες, τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν και όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας, ρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο τάμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. Και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος στρατός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω τους η λευτεριά, πάλοντας ανατέλει, φουσκώνει η άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.
σου σημαία γαλανή, σημαία δοξασμένη. Φωτίζεις την Ελλάδα μας και είσαι ευλογημένη. Σ' έχουμε κλείσει στην ψυχή, βαθιά μες στην καρδιά μας και όπου στηθείς περήφανα, κρατάς τη λευτεριά μας. Ως σημαία είσαι Ελλάδα, με ένα τάνι επιτάς των προγόνων μας τη δάδα, μια ιδέα την κρατάς. Ως σημαία τιμημένη, σαν τραγούδι της αυγής, στους αιώνες δοξασμένη, πάντα εμπρός μας οδηγείς. Παρακολουθήσαμε αρκετά αποσπάσματα σήμερα για την επέτειο του Όχι, για την 28η του Οκτωβρίου του 1940. Κάπου εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από εμάς σας ευχόμαστε και πάλι χρόνια πολλά. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα είναι αργία, μπορείτε να ξεκουραστείτε. Θα παρακολουθήσετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Θα πάω στην παρέλαση. Θα πάω. Εσύ, Κυριακή. Θα πάμε όλες μαζί. Όλες μαζί, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από εμάς καλημέρα και από αύριο ερχόμαστε με πλήρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Πάμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Αποχώρηση πολεμική σημαία.
Επό!